Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος του ποταμιού, ο κύριος Μαυρωτάς, είναι μαζί μας. Για να τον δούμε κιόλας, δεν είναι και μόνος του. Α, είναι και ο. Ο δικός μας εδώ πέρα. Δυο-δυο πάμε. Ε, βέβαια. Ο κύριος Μαυρωτάς έχει την ψήφο, εγώ έχω το ρεπορτάζ. Πάμε. Χθες το βράδυ, ανεβαίνοντας στο Βήμα, θα πω μόνο αυτό. Τοποθετήθηκε θετικά, μίλησε βέβαια για εργαλειοποίηση από την πλευρά της κυβέρνησης και όταν τοποθετήθηκε θετικά, μετά από λίγο ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, κάλεσε αρκετές φορές τον κύριο Μαυρωτά να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές, καθώς θεώρησε ότι κάνετε μεγάλο λάθος και δεν υπάρχει επιστροφή. Σας είπε πολλές φορές στο κάλεσμά του Άδωνης Γεωργιάδης. Ή κάνω λάθος? Το έχουμε σκεφτεί πολλές φορές, όντως. Το έχουμε σκεφτεί πάνω από 2-3. Έγινε και μια εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα χθες στο Ζάπιο, όπου μίλησαν πολύ σημαντικοί άνθρωποι για τα ερωτήματα για τη συγκεκριμένη συμφωνία και τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να μπει και να τις δει στο site του ποταμιού αυτές τις ομιλίες ανθρώπων, όπως είναι για παράδειγμα ο κύριος Βερέμης, ο κύριος Μάνος, ο κύριος Σταθόπουλος, ο κύριος Αλιβιζάτος, άνθρωποι γνώστες του ζητήματος. Θεωρώ ότι το ποτάμι από την αρχή έχει κρατήσει μια ξεκάθαρη στάση που είναι τολμηρή, που μπορεί να τους τύχησε, αλλά δεν μετανιώνουμε γι' αυτό. Και αν θέλετε τη γνώμη μου για τη συμφωνία, επειδή άκουσα και λίγο αυτά που λέγατε πριν, θεωρώ ότι το αρνητικό, το βασικό αρνητικό είναι η εργαλειοποίηση που έγινε με αποτέλεσμα να διχαστούμε σε ακροδεξιούς και προδότες, κάτι που θα έπρεπε να αποφευθεί. Υπάρχουν μόνο πατριώτες υπέρ και πατριώτες εναντίον της συμφωνίας, κατά τη δική μου άποψη. Και τα δύο καλά είναι. Το πρώτο, ότι σπάμε το μονοπόλιο του όρου Μακεδονία που de facto έχει κερδίσει η γειτονική μας χώρα και τώρα πια με το Βόρεια Μακεδονία σημαίνει ότι υπάρχει μια ευρύτερη περιοχή Μακεδονία της οποίας έχουμε το καλύτερο κομμάτι με τον, ας το πούμε, με τον αρχαίο πολιτισμό, το brand του Μεγάλου Αλεξάνδρου κτλ. Και το δεύτερο μεγάλο καλό είναι ότι γεωπολιτικά αναβαθμιζόμαστε, σταθεροποιείται η γειτονική μας χώρα και εμείς πλέον μπορούμε να είμαστε κάποια καλά νέα επιτέλους από την Ελλάδα. Για να πάω τούμπα τώρα την ιστορία και να πάρω και τούμπα το ρόλο. Όταν έχω μια χώρα που λέγεται Βόρεια Μακεδονία και υπάρχει και η Ελληνική Μακεδονία, δεν ανοίγει δρόμους αλυτρωτισμού για την απελευθέρωση της σκλαβωμένης πατρίδας? Αυτό υπάρχει 5-6 φορές μέσα στη συμφωνία, οι όροι αλυτρωτισμοί, σύνορα, απαραβίαστο των συνόρων. Δηλαδή, αλίμονο αν φοβόμαστε και τη σκιά μας. Πρέπει να το δούμε το θέμα, νομίζω, λίγο με περισσότερο εθνική αυτοπεποίθηση, χωρίς ανυπόστατες φοβίες. Και μόνο έτσι μπορούμε να παίξουμε το ρόλο του πυλώνα σταθερότητας και της ηγέτιδας δύναμης στην περιοχή. Γιώργο. Λάμπρο, και εσύ ρωτάς. Εγώ επιμένω στο κάλεσμα που έκανε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Μαυρωτά να μην ψηφίσει. Νομίζω ότι το έχουμε σκεφτεί στο ποτάμι αρκετές φορές και η στήριξή μας στη συμφωνία και η θετική μας στάση το δείχνει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι με αυτή την τόλμη θα πάμε μέχρι το τέλος. Θέλω να βάλω ένα θέμα πολιτικής ηθικής με αφορμή το ότι έχουμε τον κύριο Μαυρωτά απέναντι μας. Και είναι. Μαζί με τον κύριο Μαυρωτά, τον Σπύρο τον Λυκούδη και τον Σταύρο Θεοδωράκη, οι τρεις αναπομείνονται στο ποτάμι. Θυμίζω έτσι, ότι ήταν 11 οι βουλευτές του ποταμιού στις τελευταίες εκλογές. Φτάνουμε λοιπόν επί της ουσίας στην προεκλογική περίοδο του 19 και έχουν φύγει 8. Υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής ηθικής. Οι άνθρωποι που εξελέγησαν μαζί με τον κύριο Μαυρωτά, τον κύριο Θεοδωράκη κτλ. Πού είναι? Κάτσε, τρεις πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, Θεοχάρης, Μάρκου και Φωτήλας, θα το θυμίσω. Μπαριώτας και Αχμέτ πήγανε στο Δυσί, κοινοβουλευτική ομάδα του Δυσί. Και έχουμε και ανεξάρτητους, άλλοι με το βλέμμα προς τα εδώ και άλλοι με το βλέμμα προς τα εκεί. Συμπληρώσω αυτό που λες, Γιώργο. Ναι, να πω ότι θα έπρεπε η πολιτική λίγο να περνάμε από τον αθλητισμό και ιδιαίτερα από τον ομαδικό αθλητισμό. Εκεί θα βλέπαμε ότι πολλές φορές πρέπει να βάζεις την ομάδα, τον κοινό στόχο πάνω από τον εαυτό σου. Αυτό δεν έγινε στην περίπτωση του ποταμιού. Έχει τις ευθύνες και το ποτάμι, έχουν τις ευθύνες τους και οι βουλευτές. Κύριε Μαυρωτά. Έχουν τις ευθύνες τους και τα άλλα κόμματα. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω έτσι απλά. Mm-hmm. Προσωπικά στα δικά μου μάτια, η νομιμοποίηση των μεταγραφών που έγινε αυτό το διάστημα και που ιστορικά πρέπει να γυρίσουμε στη δεκαετία του 60 για να δούμε κάτι ανάλογο, είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί στην εναπομείνασα ελληνική δημοκρατία. Αυτή ήταν και η ομιλία του Σταύρου Θεοδωράκη στην ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτή ακριβώς ήταν και η ομιλία. Σε εσάς κάποια τηλεφωνήματα έγιναν? Όχι, όχι. Κανένα τηλεφωνήμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όσον αφορά τη συμφωνία, να μην ψηφίσετε. Προφανώς με ξέρουν. Ή για κάποια μεταγραφή. Προφανώς με ξέρουν. Πάντως, επειδή είπε. Συγγνώμη, Γιάννη. Ναι. Επειδή είπε και κάτι για τις ευθύνες του κόμματος κτλ.
Εμένα ήρθε στα χέρια μου ένα ηχογραφημένο, φαντάζομαι ότι έχει παίξει από παντού. Αν θυμάμαι καλά, είναι 4-5 μέρες πριν. Λέει ο Γιώργος Σαμιράς, συνάδελφός μας, έτσι με μια πορεία στα πράγματα, θα ήμουν ανέτοιμος, ηλίθιος, πώς το λέει. Εγώ είμαι το ποτάμι. Εντάξει, αυτό ήταν κάτι που μας στεναχώρησε πολύ. Είναι οι δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη στο Πολιτικό Συμβούλιο ο Γιώργος, ότι όποιος σκέφτεται ότι εγώ μπορώ να διαλύσω μαζί με τον Ψαριανό το ποτάμι, ότι θα πρέπει να είναι ηλίθιος ή κάπως έτσι το είχε πει. Δεν περάσανε τρεις μέρες. Μεσολαβήσανε βέβαια, φαίνεται, κάποιες καταστάσεις και την χθες το πρωί ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του, ουσιαστικά πάβοντας και την κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Δανέλης, μήπως σκεφτήκατε για να κρατήσετε τους πέντε στην κοινοβουλευτική ομάδα? Έγινε δηλαδή κάτω από αυτό το πρίσμα η διαγραφή του κυρίου Δανέλη? Ήταν λάθος? Όχι, δεν ήταν λάθος, γιατί όταν κάποιος ψηφίζει σε μία ψήφο εμπιστοσύνης διαφορετικά από το κόμμα του, σημαίνει ότι βρίσκεται σε λάθος κόμμα. Ναι, Γιάννη. Κύριε Μαυρωτά, ο Γιάννης Τσαπρούνης. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήματα. Πρώτον, το γεγονός ότι το ποτάμι ξεκίνησε με 11 βουλευτές και στο τέλος της τετραετίας καταλήγει με 3. Και με πολύ ψαλιδισμένα ποσοστά από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά και με πολλές διαφορετικές διαδρομές. Πήγατε από το Κινάλ, φύγατε από το Κινάλ. Όλη αυτή η διαδρομή, υπάρχουν ευθύνες τελικά και στο ποτάμι, στο κόμμα? Γιατί ένα κόμμα, να φευγεί ένας βουλευτής, θα μπορούσαν να φταίνουν τα άλλα κόμματα. Αλλά όταν η πλειοψηφία των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας αποχωρεί, υπάρχει ένα ζήτημα για την ύπαρξη του κόμματος. Ασφαλώς. Και ένα που κολλάει μαζί με αυτό. Διαγράψατε τον κύριο Δανέλη, ο οποίος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης επειδή, από ό,τι σύμφωνα με τη δήλωσή του, ήθελε να μην πέσει η κυβέρνηση για να ψηφίσει το Σκοπιανό. Και ναι, εσείς θα ψηφίσετε το Σκοπιανό. Και έβγαλε μια ανακοίνωση ο κύριος Δανέλης ότι αυτό είναι λίγο παράδοξο. Όντως φαίνεται λίγο παράδοξο. Δεν αν είναι. Και εσείς είχατε πολλές φορές, επειδή σας παρακολουθώ και τις δηλώσεις, είχατε κάνει διαφορετικές δηλώσεις στο πέρασμα 4-5 ημερών. Θα το δούμε με την πλειοψηφία, με αυτό πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα, τη στάση μας. Ναι, να το ξεκαθαρίσω λίγο. Άλλο στηρίζω την κυβέρνηση, άλλο στηρίζω τις θέσεις μου που είναι μέσα και η Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Δανέλης θα μπορούσε να μην ψηφίσει στην ψήφο εμπιστοσύνης, να πάρει με 150 την εμπιστοσύνη από τη Βουλή σε 299 βουλευτές και να προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτοί που δώσαν, όπως είπατε προηγουμένως πολύ σωστά, ότι η ψήφος εμπιστοσύνης ήταν και η ψήφος για να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών, δεν μπορεί κάποιοι που δώσανε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση τώρα να κάνουν τους Γερμανούς όταν έρχεται η ψηφοφορία για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δηλαδή, δεν είναι η ψήφος εμπιστοσύνης κάτι που λύγει μέσα σε μία εβδομάδα, ή η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στα νομοθετήματα που φέρνει, ή αλλιώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποκρισία και αυτήν ακριβώς εγώ στυλιτεύω. Στηρίζουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν στηρίζουμε όμως αυτές τις τσάμπα μαγκές κάποιων βουλευτών. Όσον αφορά στο ποτάμι, στο πώς έχει φιλοραίσει, συγγνώμη πάνω πλέον, ναι, ναι, και η προηγούμενη ερώτηση. Δεν το άκουσα. Ναι, ναι, κύριε Μαυρωτά. Δεν άκουσα. Μπορείτε ναι, να το καταλάβετε. Στην προηγούμενη ερώτηση, για το γεγονός ότι ξεκίνησατε 11 βουλευτές και φτάσατε 3. Γίνανε όλες αυτές οι διαδρομές, ναι, από εδώ και από εκεί. Υπάρχουν τελικά ευθύνες? Υπάρχουν, βέβαια. Βέβαια υπάρχουν ευθύνες και αυτό, άμα δεν αναγνωρίσεις ευθύνες, δεν μπορείς να διορθώσεις και τα λάθη σου. Την ώρα της ψηφοφορίας, αν ακούσετε ότι δεν έχει κυβέρνηση 151, τι θα κάνετε? Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε και οι τρεις μας. Δηλαδή και με το θετικά, από την αρχή, απριόρι, λέτε θα ψήσουμε ναι. Λέμε ότι προσανατολιζόμαστε στη θετική ψήφο, είμαστε πιθανότητα να ψηφίσουμε θετικά. Αυτό όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απαλλάσσει άλλος από τις ευθύνες που έχουν αναλάβει. Αυτό λέμε και είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Κύριε Μαυρωτά, Παναγιώτης Παναγιώτου, θέλω καταρχήν να συγχαρώ το Σταύρο και εσάς για τη στάση συνέπειας την οποία επιδείξατε. Ευχαριστώ. Και σε τέτοιες στιγμές νομίζω ότι έχουμε όλοι ηθικό καθήκον, όσοι πιστεύουμε σε αυτό, να το λέμε. Δεύτερον πράγμα, έχω μια διαφωνία, το οποίο δεν ακούγεται μόνο από εσάς, αλλά και από άλλες πλευρές. Τονίζεται ο όρος εργαλειοποίηση. Δηλαδή ότι εάν, ρε παιδί μου, γινόταν κάπως διαφορετικά η αρχική συζήτηση γύρω από το θέμα και δεν φοβόταν η Νέα Δημοκρατία ή το Κινάλ ότι αυτό θα έχει επίδραση στο εσωτερικό τους, τότε σε αυτή την περίπτωση ίσως να είχαμε μια καλύτερη εξέλιξη από πλευράς εσωτερικής πολιτικής κοινής ως προς το θέμα. Ακριβώς.
Έχω μια επιφύλαξη, ξέρετε γιατί, σε αυτή την σκέψη. Εξέλιξη. Σε αυτή την τοποθέτηση περί εργαλειοποίησης. Γιατί πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη δύναμη την οποία έχει ως παράταξη, έχει στο εσωτερικό της έναν ισχυρό πυρήνα εθνικιστικών και ακροδεξιών απόψεων. Και γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, οποιαδήποτε διαδικασία και αν γινότανε, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ακολουθούσε μια άλλη στάση. Ενδεχομένως και το κοινάλ. Και θέλω να, για να ενισχύσω αυτό το επιχείρημά μου, να σας πω τη μεγάλη δυστοκία στην αρχή να ενημερωθεί ο κύριος Μητσοτάκης για το θέμα αυτό από τον Πρωθυπουργό. Σας υπενθυμίζω ότι πήγε κάτω από πίεση. Δεν θέλανε να πάνε. Συσκέπτονται αν πρέπει να πάνε να τους ενημερώσει. Και θυμόσαστε ότι πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και τότε είχαν πάει κάμερες και είπε να μην υπάρχει φωνή. Και πήγε, χαιρέτησε τον Πρωθυπουργό να μην ανταλλάξουν καμία κουβέντα και πήγε μέσα. Δηλαδή, ναι, κατάλαβα ακριβώς τι λέτε, κύριε Παναγιώτου. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνουν οι προσπάθειες και από εκεί και πέρα θα ήταν φανερό ποιος ήθελε τι και ποιος δεν το ήθελε και ο καθένας θα αναλάβανε τις ευθύνες του. Τώρα δεν είναι. Αλλά θα έπρεπε να γίνουν οι προσπάθειες αυτής της συνένεσης, αυτής της διαβούλευσης της συνολικότερης και κατά τη γνώμη μου έτσι θα είχαμε αποφύγει με αυτές τις προσυνεννοήσεις το να χωριστούμε σε δύο στρατόπεδα. Και μετά παίξανε και το ρόλο τους και τα συλλαλητήρια και όλα αυτά. Εγώ μια ερώτηση και θα κρίσει ο Λάμπρος. Εσείς δεν θεωρείτε ότι αυτή η ιστορία αξιοποιήθηκε ουσιαστικά απόλυτα ως τακτική και ως ένα βαθμό βγάζει προς το παρόν τη Νέα Δημοκρατία από μια δύσκολη φάση, διότι το μεγάλο ερώτημα είναι αν έχουμε εκλογές που θα έχουμε στη Δημοκρατία, έτσι κι αλλιώς και έχουμε νίκη της Νέας Δημοκρατίας, είναι φανερό. Εγώ αυτό θα βάζω ως πολίτης, με αυτή την εντολή, θα καταργήσει αυτή τη συμφωνία και θα κάνει επαναδιαπραγμάτευση. Απαντώ εμέσως αυτό που έβαλε ο Γιάννης νωρίτερα, ότι αν έρθει ένας άλλος από το Ζάεφ Γκρουεύσκι και αλλάξει τα πράγματα. Λοιπόν, αφού συμβαίνει από τη μία μπάντα να έρθει ένας Γκρουεύσκι και να αλλάξει τη συμφωνία, πάει να πει ότι και στην Ελλάδα, αν έρθει ένας άλλος αντιτσίπρας, ο Μητσοτάκης θα αλλάξει τα πράγματα. Πάντως έχει αποκλείσει. Ναι, δεν διαφαίνεται πάντως κάτι τέτοιο. Δηλαδή εγώ σε δηλώσεις που έχω ακούσει έχω δει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης, δεν υπάρχουν περιθώρια ακύρωσης της συμφωνίας και δεν νομίζω ότι μια επαναδιαπραγμάτευση θα οδηγούσε σε καλύτερο αποτέλεσμα γιατί αν δεν περάσει η συμφωνία ο Πρωθυπουργός που θα έχει πρόβλημα δεν θα είναι τόσο ο Τσίπρας αλλά ο Ζάεφ που θα πέσει και θα αναλάβουν οι πιο σκληροπυρηνικοί και μετά θα πρέπει να διαπραγματευτείς με τους πιο σκληροπυρηνικούς και με τη διεθνή κοινότητα σαφώς εναντίον σου. Λάμπρο, κλείνεις. Εσύ. Υπάρχει αίσθηση ότι μπορεί να έχουμε και πρόταση μορφής από τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνει το ποτάμι? Ό,τι έκανε και τον Ιούνιο. Εμείς έχουμε πει ότι δεν θα στηρίξουμε την κυβέρνηση και ότι θα υπερψηφίσουμε κάποια πρόταση δυσπισίας ή πρόταση μορφής. Το κάναμε και τον Ιούνιο, θα το ξανακάνουμε και τώρα. Μην μπερδέψετε. Γιατί? Είναι φοβερό. Γιατί? Πριν ή μετά θα ψηφίσει συμφωνία, δηλαδή. Γιατί εσείς θεωρείτε ότι η πρόταση μορφής θα είναι κάτι παραπάνω από επικοινωνιακή? Ευχαριστώ πολύ, με καλύψετε. Ευχαριστούμε και τους δύο πάρα πολύ. Λάμπρο, να είσαι καλά.